centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Άμπρο, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Ματσούλη. Τι κάνετε? Το παλεύουμε. Για να δούμε λοιπόν, αλλαγή τρόπου διανομής των φαρμάκων ουσιαστικά, διότι εσείς δεν επιτρέπετε σήμερα να μπαίνει κανένας μέσα στα φαρμακεία. Σε όλο το νομό. Κύριε Νατσούλη, δεν επιτρέπουμε, είναι στα πλαίσια μιας πρόληψης που κάνουμε, να διαφυλαξτούμε πρώτα εμείς ως παροχή υγείας και μετά να διασφαλίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο και την ασφάλεια των πελατών που επισκέπτονται το φαρμακείο. Ήταν ένα μέτρο επιβεβλημένο δεδομένης της κατάστασης που εκτελήσεται στην Καστοριά, γιατί όλοι όπως ξέρετε η κατάσταση έχει ξεφύγει στο νομό. Τα έχει πει και ο κύριος Παπαδόπουλος ότι ούτε η χνηλάτιση μπορεί να γίνει πλέον. Σήμερα το πρωί ο κύριος Παπαδόπουλος ήταν αποκαλυπτικός στην εκπομπή μας. Είμαστε πολύ κοντά στην καραντίνα του νοσοκομείου και αν εξαπλωθεί λίγο και ο ιός, πάμε σε καραντίνα της πόλης αρχικά και του νομού αμέσως μετά. Το εφιαλτικότερο σενάριο. Ακριβώς έτσι. Ακριβώς έτσι, ακριβώς έτσι. Δεν θέλω, το ξαναλέω στην εκπομπή, το έχω πει 100 φορές. Δεν θέλω ούτε να διανοούμε, ούτε να σκέφτομαι ότι μπορούμε να γίνουμε η πρώτη περιοχή που μπαίνει σε καραντίνα στην Ελλάδα. Αυτό θα είναι η καταστροφή, τα φόπλακα της Καστοριάς. Τελειώσαμε όλοι. Κύριε Νατσούλη, εντάξει, ας μην είμαστε τόσο καταστροφολόγοι. Αν είναι ένα μέτρο το οποίο θα πρέπει τέλος πάντων να ληφθεί, θα ληφθεί σίγουρα. Κύριε Παπαλάμπρο, εμείς θα συνεχίσουμε να μένουμε εδώ. Εμείς θα συνεχίσουμε, κύριε Παπαλάμπρο, να μένουμε εδώ. Δεν μπορούμε να κάνουμε για κάτι άλλο πια στη ζωή μας. Έχουμε φτάσει κάποια ηλικία. Πού να πάω εγώ και τι να κάνω και πού να πάτε κι εσείς και τι να κάνετε. Καταλάβατε. Καταλάβατε. Αλλά αν η Καστοριά μπει σε αυτή την ιστορία και στο θυμικό όλων των υπόλοιπων Ελλήνων ακούν Καστοριά και θα σκέφτονται αυτό το πράγμα. Εκεί εννοώ ότι καταστραφήκαμε, ότι θα έρθει τα φόπλακα μας. Πάμε. Ας είμαστε λίγο αισιόδοξοι, κύριε Νατσούλη. Θεωρώ ότι επειδή είχα και μία συζήτηση πρόσφατη σχετικά με που γίνονται για στους τουριστικούς προορισμούς που γύρισαν και είπαν και σε κεντρικά δελτία και τα λοιπά ότι θα υπάρχει πρόβλημα, ότι έχουν ακυρωθεί κρατήσεις. Εγώ πιστεύω ότι η Ελλάδα θα είναι από τις πρώτες χώρες που λόγω κλίματος θα εξαλειφθεί το πρόβλημα μόλις ανεβούν οι θερμοκρασίες και λόγω του ότι έχουμε και ξηροκλίμα. Σαββατοκύριακο με 25. Ναι, πιστεύω λοιπόν ότι θα πάνε καλά τα πράγματα. Απλά θα πρέπει να κρατήσουμε όλοι ένα πράγμα. Ναι. Ότι θα πρέπει να προστατευτούμε πρώτα για μας και μετά, και μετά και για τον συνάδελφο. Πείτε μας λοιπόν, κύριε Παπαλάμπρο, πώς κυλάει μέχρι αυτή τη στιγμή η μέρα. Δηλαδή, τι σας λέει ο κόσμος που έρχεται στα φαρμακεία και πώς βλέπει τον νέο τρόπο που του δίνεται το φαρμακείο. Ο κόσμος δεν έχει πρόβλημα με αυτό το μέτρο, γιατί καταλαβαίνει ότι είναι και για τη δική του ασφάλεια. Ωραία. Δεν είναι ότι εμείς ξυπνήσαμε μια μέρα και είπαμε ότι έτσι κρατάμε από απόσταση τον κόσμο. Αφήνεται να μπαίνουν μέσα μόνο όσοι θέλουν να πληρώσουν με καρτά. Εγώ δεν έβαλα σήμερα. Ή πηγαίνετε το ΠΑΟ ως τοπίο, όπως το λένε αυτόν τον διάολο. Εντάξει, αυτά λύνονται. Δεν είναι και το πρόβλημα τώρα. Ας μην εστιάζουμε τώρα στο πώς θα πληρώσει ο άνθρωπος. Εγώ σήμερα έχω διώξει και κόσμο να ακούτε. Όχι, δεν έχω αντισηπτικά. Τέλος. Λοιπόν, αντισηπτικά, τέλος. Τέλος. Ο κόσμος κάνει βόλτα ζητώντας. Μας είπαν ότι αυξήθηκαν τις τελευταίες τιμές. Αυξήθηκαν οι τελευταίες τιμές. Είναι αλήθεια. Κοιτάξτε κύριε Νατσούλη, υπάρχει μια σπέκουλα, αλλά η Καστοριά δεν έχει πρόβλημα. Δεν έχει πρόβλημα. Όχι, πείτε μου λοιπόν, κύριε Παπαλάμπρο, να μιλήσουμε ακριβώς. Επειδή λέτε τέλος τα αντισηπτικά, σήμερα δώσατε το τελευταίο. Πείτε μου λίγο πάλι την ερώτηση. Έχετε και τον κόσμο που εξυπηρετείτε τώρα. Δυστυχώς, ναι, και με έχετε πετύχει σε μια φάση που είμαι μόνος μου. Πολύ ωραία. Μια ερώτηση και κλείνουμε. Πόσο είχε το αντισηπτικό στην Καστοριά προ-κορονοϊού, πόσο έχει σήμερα που πουλήσατε το τελευταίο? Οι τιμές σε εμάς είναι ίδιες. Μην ανησυχείτε. Οι τιμές σε εμάς είναι ίδιες. Δηλαδή, πόσο είναι το αντισηπτικό, πόσο είναι? Κοντά στα 3,40, 2 ευρώ, εξαρτάται τα ML. Τα ML. Εξαρτάται πόσα ML είναι. Μάλιστα.
Λέτε ότι στην Καστοριά δεν έχει γίνει καμία απολύτως αύξηση. Μάλιστα. Ωραία. Όχι, όχι. Θεωρώ ότι ο φαρμακευτικός κόσμος έχει κρατήσει ένα υψηλό επίπεδο χωρίς να σπεκουλάρει εις βάρος του κόσμου. Μάλιστα. Εντάξει. Ωραία. Έγινε, λοιπόν, κύριε Ματσουλή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.